Μετά την δολοφονία, ιδίως λέει μετά την δολοφονία του Παύλου Φίσα, ο κόσμος έχει συγχαθεί γενικά αλλά και στην αυτοεπισκευαστική ζώνη. Είχε τεράστια επίδραση σε αυτό, λέει, η δολοφονία του Παύλου Φίσα. Βέβαια. Και αυτό δείχνει λίγο και το πώς λειτουργούμε και σαν κοινωνία και εμείς οι ίδιοι. Βέβαια. Που τόσοι άνθρωποι χτυπήθηκαν, άνθρωποι δολοφονήθηκαν, έτυχε να βρίσκονται. Η καταγωγή τους είναι από κάποια άλλη χώρα. Ταυτιστήκαμε με τον Έλληνα. Τι πράγματι έχει υπάρξει. Όπως το είπαμε και πιο παλιά και έχει αναδειχθεί και στη δίκη, βιομηχανία μηνύσεων εναντίον των στελεχών, των ηγετικών, και οι περισσότεροι από αυτούς είναι και μάρτυρες στη δίκη, mm-hmm. αλλά είναι και άλλοι βέβαια οι οποίοι δεν χτυπήθηκαν, δεν ήταν εκείνη τη βραδιά, mm-hmm. από ένα συγκεκριμένο κέντρο το οποίο μεθόδευσε να τους καταδιώκει ώστε να είμαστε 2 με 3 φορές τη βδομάδα στο δικαστήριο από το 2008-2009 μέχρι και πρόσφατα, και ότι η βιομηχανία αυτή μηνύσεων έπεσε στο κενό. Αθωώθηκαν και εν πάση περιπτώσει μέσα από αυτές τις δίκες, γιατί είμαι υπερασπιστής τους και τις έχω ζήσει από πρώτο χέρι, βγήκε και η δράση του συνδικάτου, δηλαδή όλη αυτή η προσπάθεια όχι μόνο δεν πέτυχε, mm-hmm. να τους πετάξει έξω ή να τους αναγκάσει, να τους κουράσει, να τους ταλαιπωρήσει, αλλά μέσα από αυτή την προσπάθεια βγήκε ακόμη καλύτερα, ακούστηκε πολύ δυνατότερα η δράση του συνδικάτου και οι αθωωτικές αποφάσεις συσπήρωσαν ακόμη περισσότερο τα μέλη του συνδικάτου. Και να πω και ένα τελευταίο, mm-hmm. γιατί πρέπει να τα λέμε όλα, η δικαιοσύνη, η ελληνική, τίμησε το ρόλο της. Mm-hmm. Στάθηκε ακριβοδίκαια στα πραγματικά γεγονότα και απέδωσε δικαιοσύνη. Ας ελπίσουμε αυτό το αισιόδοξο μήνυμα να συνεχιστεί. Λοιπόν, από την κάτω μεριά προεξήχε ένα, ξέρω εγώ, ίσως 20 πόντους, δεν ξέρω, 10, 20, δεν θυμάμαι ακριβώς, mm-hmm. λίγο. Mm-hmm. Προεξήχε, όπως σε συνδυασμό και με τον άλλο μάρτυρα που θα φαντάζομαι θα αναλύσει, ναι, τον κύριο Παναγιωτίδη, ήταν σαν να φαινόταν ότι ήταν η βάση του κλιματιστικού. Mm-hmm. Δεν έδινε ήταν το σίδερο από κάτω δηλαδή. Ναι, σαν συνέχεια. Δεν μπορούσες να καταλάβεις ότι πίσω από εκεί κρυβόταν ένα στυλιάρι, το οποίο στυλιάρι είχε και μεταλλική απόλυξη, η οποία η μεταλλική της απόλυξη ήταν σαν τσιγκέλι κάπως να είναι. Καταρχήν υπάρχει η αρχική του κατάθεση που λέει, δίνει εξήγηση ο ίδιος εκεί αυθορμήτως εκείνη τη στιγμή, ότι αυτό το στυλιάρι δεν ήταν σε κοινή θέα, φαινότανε και δεν δημιουργούσε την εντύπωση ότι είναι κάτι εκεί πίσω κρυμμένο, φαινόταν αυτό το ξύλο να είναι σαν βάση, mm-hmm. αλλά εμένα μου κίνησε την περιέργεια, το έβγαλα, είδα τι πραγματικά είναι και καταλήγει τότε κατάθεσή του ότι αυτό εγώ το θεώρησα ύποπτο κλπ. Και όπως ήταν, αλλά και διότι έμοιαζε με εκείνα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση εναντίον των συνδικαλιστών. Μάλιστα. Κατασχέθηκαν και άλλα αντικείμενα. Εντάξει. Μήπως ο μάρτυρας έχει δει κάτι άλλο που ήταν πίσω από το air condition και εδώ βλέπουμε κάτι άλλο. Και δεν ξέρουμε πού είναι το άλλο. Διότι να σας πω και το εξής. Θα περίμενε κανείς, όπως ρωτάει μετά ο συνήγορος της υπεράσπισης. Ρωτάει αν έχουν υπάρξει ίχνη DNA ή οτιδήποτε τέτοιο. Θα περίμενε κανείς ότι όλα αυτά τα όπλα κάποιος τα εξετάζει πράγματι η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Για το αν έχουν DNA υλικό πάνω, για να φανεί τέλος πάντων ποιος το είχε, ποιος το χειριζόταν κτλ. Και αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι στη δικογραφία δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Δεν έχει πέρασει ποτέ μια τέτοια εξέταση αυτό το εργαλείο, συν τα άλλα 5 τα οποία έχουν κατασχεθεί, νομίζω. Έτσι, 5 στυλιάρια. Ναι, ναι. Και έχει μόνο μια δακτυλοσκοπική, στην οποία δακτυλοσκοπική δεν φάνηκε και τίποτα που να μπορεί να αξιοποιηθεί σύμφωνα με το εργαστήριο. Εδώ κάπου μπερδεύεται το πράγμα και μπερδεύεται και εγώ αναρωτιέμαι μην έχουμε χάσει πάλι τίποτα πιστήρια, διότι να θυμίσω ότι στους Αιγύπτιους μας έλειπε ένα CD με 44 φωτογραφίες. Είναι ότι ο μάρτυρας κατέθεσε τότε ότι κάποιος τον πήρε τηλέφωνο, ότι κάποιοι μπήκανε με διακριτικά της Χρυσής Αυγής και μπήκανε βάλανε μέσα. Μπήκανε μέσα. Μπήκανε μέσα. Τους είδε να μπαίνουν μέσα με λοστάρια. Μπαίνουν μέσα με λοστάρια. Μάλιστα. Και αυτό, χωρίς να δώσει τα στοιχεία. Το θεώρησε πολύ σοβαρό και το ανέφερε. Και σήμερα δεν λέει τίποτε για αυτά και μιλάει για το στυλιάρι, το οποίο ότι αυτός που τον πήρε στο τηλέφωνο δεν του είπε τίποτα άλλο, του είπε για το στυλιάρι. Μάλιστα. Εκεί τώρα, επειδή κοιταγότανε και το δικαστήριο, η πρόεδρος
Εξεπλάγιος. Τι λέει αυτός. Ναι, ναι, ρώτησες κάποια στιγμή. Τον άλλο. Εσείς είστε, λέει. Ναι. Γιατί έτσι, έτσι. Δεν ήξερε ούτε την ώρα. 7, 8, 9 με πήρα. Ναι. Πρόεδρος, τι ισχύει. Παράσχος. Αυτό, τώρα. Η προανακριτική. Προανακριτική. Τελικά, τι ισχύει. Ξαναγυρνάει. Δηλαδή, μπαίνει μέσα, λέει, άλλα από την προανακριτική. Του διαβάζουν την προανακριτική και λέει ότι ισχύει η προανακριτική. Ναι. Έτσι δεν είναι. Ακριβώς. Αυτό το καταλαβαίνω, ναι, σωστά. Ναι, έτσι όπως το λέτε. Αυτό είναι. Και λέει η πρόεδρος, ωραία, τα ίδια είναι αυτά που λέτε. Και λέει, πού να θυμάμαι από το 2014. Μα πώς είναι δυνατόν να μην θυμάται. Λέω εγώ. Τότε λέει να μην κάνετε αυτή τη δουλειά, λέει η πρόεδρος, αν δεν θυμάστε. Καλά του. Δηλαδή ήρθε ακόμη και ο γραμματέας της έδρας σε απόγνωση ο άνθρωπος. Ένας έμπειρος γραμματέας που δικάζει, που είναι στις πιο κρίσιμες δίκες, έχει ακούσει τα πιο απίθανα πράγματα και φαντάζομαι ότι αυτό του προκάλεσε πρωτοφανή εντύπωση. Αυτά που έβλεπε μπροστά του. Στην ίδια απόγνωση νομίζω ότι ήρθε και η Σύνηγορο Ζαφυρίου, η οποία δήλωσε μέσα στην αίθουσα παραδίνομαι. Ναι. Η ρώτησε αν ο πληροφοριοδότης του μάρτυρα του είπε ότι το στυλιάρι το έβαλαν άτομα με διακριτικά της Χρυσής Αυγής. Και του λέει η πρόεδρος, του συστήνει, σκεφτείτε, συγκεντρωθείτε, τι έχετε πει. Η αφελία του, καταρχήν ξέρετε πώς ξεκίνησε αυτό, τον ρώτησε κάποιος. Ξέρετε τι είναι, ποιος είναι ο Παντέζης, τι λέει, όχι. Δηλαδή, είπε όχι στην αρχή. Στην αρχή είπε όχι, δεν ξέρω. Εμείς λέει ξέρουμε ένα Πανταζή και παντέρχεται. Και λέει, το ξέρετε τον Πανταζή. Σας λέει, λέει, δεν μου λέει κάτι. Λέει, απολύτως δεν σας λέει, λέει ναι. Εμείς λέει βέβαια ξέρουμε ένα Πανταζή που έρχεται και δίνει το παρόν στο τμήμα. Μάλιστα. Και τι δουλειά από κάνει. Εκεί ρώτησε λοιπόν είναι... το δικαστήριο που αντελήφθη. Η πρόεδρος. Η πρόεδρος. Κυρία πρόεδρος. Αντελήφθη περί τίνος πρόκειται και λέει τι ηλικία έχει. Και λέει γύρω στα 40. Πώς είναι, ρωτάτε νομίζω από τον συνάδελφο, δεν ξέρω απέναντι. Λέει είναι με τρίο αναστήματος, δεμένος. Και τι δουλειά κάνει. Και λέει εκεί έχει κάποιο κατάστημα. Και πετάω εγώ και λέω τι πουλάει και λέω μπαλόνια. Και γυρίζει ο αυτό και λέει ναι μπαλόνια. Εκεί προέκυψε ότι πρόκειται περί του Πανταζή. Του ιδίου, του κατηγορουμένου Πανταζή. Καταπληκτικό. Και εκεί βέβαια δήλωσε ότι αυτός έχει υποθέσεις δεκαετίας.